Γεια σε όλου. Είμαι ο Άρης και στο σημερινό tutorial θα δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε λίγα περισσότερα πράγματα με τη Unity φτιάχνοντα ένα αυτοκινητάκι το οποίο θα το κάνουμε ένα κουνιέται μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε γιατί βλέπουμε το Blender αφού θα ασχοληθούμε με τη Unity. Στην ουσία, το μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτό το οποίο είχαμε φτιάξει σε ένα προηγούμενο tutorial του Blender όπου ήταν αυτό το απλό αυτοκινητάκι. Όμω, επειδή διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα, ε, πρέπει να σας δείξω κάτι πριν αρχίσουμε το tutorial ε, το, 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 tutorial για τη Unity Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν εδώ πέρα που έχουμε φτιάξει το όχημά μας στο Blender Πατάμε N, όπου εδώ πέρα μας εμφανίζονται ε, κάποιες επιλογές σχετικά με το αυτοκίνητο Κάποια εργαλεία τέλος πάντων Και θα πάρουμε και θα αλλάξουμε το rotation ως προς τον χ άξονα θα το, πάμε στους, ε, θα το πάμε μείον 90 μοίρες. Για να το κάνουμε αυτό μπορούμε απλώς να επιλέξουμε εδώ το χ και να πατήσουμε μείον 90 και Enter. Όπως βλέπετε το αυτοκίνητό μας έχει γυρίσει κάπως πλάγια. Αυτό συμβαίνει, αυτό το κάναμε διότι αν παρατηρήσετε εδώ πέρα όπως φαίνεται και εδώ κάτω, στο Blender αυτός ο άξονας, ο πράσινος είναι ο ψ. Αν πάμε τώρα στη Unity και κοιτάξουμε βλέπουμε ότι ο άξονας ψ στην ουσία είναι αυτός ο οποίος κοιτάζει πάνω και όχι ένας άξονας που είναι κάτω και όπως βλέπετε ο Z είναι ένας από τους άξονες που κοιτάζει κάπου ε, παράλληλα στο επίπεδο και όχι κάθετα σε αυτό. Οπότε θα πρέπει να πάρουμε και να φτιάξουμε στην ουσία να διορθώσουμε λίγο ε, αυτό το rotation. Ωραία, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για την ώρα είμαστε χ και λέει μείον 90. Πατώντας Ctrl και A θα πάρουμε και θα αλλάξουμε στην ουσία το rotation, θα το κάνουμε κάτι σαν apply, όπως λέει και εδώ πέρα. Οπότε θα πατήσουμε rotation και βλέπετε ότι το χ λέει ε, ότι είναι 0 μοίρες. Και ένα τελευταίο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε να πάμε εδώ πέρα που λέει χ τέλο πάντων και να πατήσουμε 90 και enter. Και τώρα το αυτοκινητάκι μα είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε πρέπει να έχετε καταλήξει το τέλο, να έχετε το όχι σα, το αντικείμενο που θέλετε τέλο πάντων και εδώ πέρα το χ να είναι 90 μοίρε. Πατάμε Ctrl Save λοιπόν και το αποθηκεύουμε εκεί που ήταν. Κλείνουμε τον Blender, δεν θα το χρειαστούμε. Στη συνέχεια λοιπόν θα πάμε και θα φτιάξουμε το παιχνιδάκι που ε λέμε θα φτιάξουμε ένα απλό παιχνίδι ε, στην Unity ε, όπου θα έχουμε ένα αυτοκίνητακι το οποίο θα κουνιάται πάνω σε ένα δρόμο και θα στρίβει μάλιστα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα λοιπόν στην ουσία αυτό που θα κάνουμε αρχικά είναι να πάρουμε και να βάλουμε ε, ένα νέο game object πηγαίνοντα game object create other και θα πάρουμε και θα βάλουμε ε, από κάτω ένα plane ωραία στην ουσία θα πάρουμε και θα βάλουμε το έδαφος μας όπου θα το αφήσουμε κάπου εδώ πέρα Θέλουμε να το κάνουμε να μοιάζει με δρόμο. Οπότε για να το κάνουμε αυτό, θα πειράξουμε το scale μέχρι να δούμε ε, τι μα ταιριάζει. Θα πειράξουμε το scale. Α, ωραία, τέλεια. Πετύχαμε τον άξονα με την πρώτη. Οπότε το μικραίνουμε ω προσχή και θα το κάνουμε να είναι μακρύ σαν ένα μεγάλο δρόμο. Οπότε θα μεγαλώσουμε το Z γιατί το ψ δεν έχει νόημα επειδή είναι ένα, μόνο, ένα δυσδιάστατο αντικείμενο. Οπότε θα μεγαλώσουμε το Z αρκετά. Ωραία, και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε έναν μεγάλο μακρύ δρόμο. Στη συνέχεια θέλουμε να πάρουμε και να βάλουμε το αυτοκινητάκι μας πάνω σε αυτό το δρόμο. Για να το κάνουμε αυτό, απλώς το παίρνουμε όπως είναι και το ρίχνουμε εδώ κάτω, στη Unity. Τόσο απλά. Το που θα έπρεπε να λειτουργεί. Oh. Ναι. Ε, έλα, Ωραία, προφανώ πρέπει να δημιουργήσουμε. Α, πρέπει να επιλέξουμε το assets folder. Συγγνώμη γι' αυτό. Και στη συνέχεια μπορούμε να πάρουμε και να ρίξουμε μέσα το αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να πάρει πολλή ώρα, αλλά όσο πιο περίπλοκο είναι το μοντέλο σα, τόσο περισσότερη ώρα θα πάρει για να φορτώσει. Οπότε για να το βάλουμε στη σκηνή μα, απλώ το παίρνουμε και το κάνουμε drag and drop. Όπω βλέπετε, το αυτοκίνητό μα είναι λίγο τεράστιο, αλλά θα προτιμήσω να μεγαλώσω ε, το δρόμο παρά το αυτοκίνητο. Οπότε θα μεγαλώσουμε τον δρόμο ω προ και θα το μεγαλώσουμε και ω προ Z. Τέλεια. Το αυτοκίνητό μα τώρα δεν θέλουμε να κοιτάζει εδώ πέρα, οπότε θα το επιλέξουμε και θα το κάνουμε να είναι προσανατολισμένο ε, παράλληλα στον δρόμο. Οπότε θέλουμε να το γυρίσουμε ω προ αυτόν τον άξονα όπου αυτό είναι ο ψ. Οπότε ψ θα γράψουμε 90. Ε, 900 έγραψα, τέλεια, 90 και όπως βλέπετε έχει στρίψει Δεν ξέρω για την ώρα αν αυτός είναι ο σωστός άξονος που θέλουμε να πάει ε, Κατά πάσα πιθανότητα το αυτοκίνητό μας θα κινείται έτσι Ωραία, οπότε ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό στη συνέχεια Αλλά για την ώρα είμαστε εντάξει Ωραία ε, Εδώ πέρα τώρα θα πάρουμε και θα επιλέξουμε την κάμερα μας Όπου θα την πάρουμε Θα την τραβήξουμε Και θα τη ρίξουμε κάπου κοντά στο αυτοκίνητό μας Για να βλέπουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται Όπως φαίνεται και εδώ στο camera view Θα πάμε game object, create other Και θα πάρουμε και θα βάλουμε ένα directional light Θα το ανεβάσουμε λίγο Θα το μετακινήσουμε Θα επιλέξουμε την κάμερα μας Και όπως βλέπετε όλα φαίνονται πολύ ε, καλύτερα. Οπότε θα πάρουμε την κάμερα, θα την βάλουμε εκεί που θέλουμε να είναι, θα την πάρουμε και θα την περιστρέψουμε λίγο ως προς τον άξονα Χ έτσι ώστε να βλέπουμε τα αμάξι μας από μια λίγο πιο ψηλή έτσι, ένα λίγο πιο ψηλό view και θα το κεντράρουμε όσο μπορούμε τέλο πάντων σε ένα σημείο όπου μας αρέσει. Εγώ θα το βάλω ας πούμε κάπου εδώ πέρα. Τέλεια. Στη συνέχεια θα πρέπει να το κάνουμε κάτι σαν pair μαζί με το αυτοκίνητο έτσι ώστε όταν κουνάμε το αυτοκίνητο, ωραία, θα πατήσω Ctrl Z για να το επαναφέρω και που είναι. Θέλουμε να κουνιέται και η κάμερα. Για να το κάνουμε αυτό είναι πολύ απλό. Απλώ πιάνουμε την κάμερά μα, η οποία λέγεται Main Camera, και το ρίχνουμε μέσα στο car. Συγγνώμη γι' αυτό εδώ πέρα που υπάρχει το δεύτερο, ήταν από ένα προηγούμενο project το car, οπότε αυτό είναι το σωστό. Και τώρα βλέπετε ότι αν μετακινούμε το αυτοκίνητο, μετακινείται και η κάμερα. Οπότε, αν πάμε και πατήσουμε Play, θα δούμε ότι βλέπουμε το αυτοκίνητό μα από πίσω. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν το Play Επίση, κάτι το οποίο με ενοχλεί είναι ότι ο ουρανό είναι αυτό το απέσιο μπλε. Οπότε θα το πάρουμε και θα το κάνουμε ένα λίγο πιο ελαφρύ γαλάζιο. Ε, έστω για την ώρα τέλο πάντων για τι δοκιμέ μα. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι να κάνουμε το αυτοκίνητο να κουνιέται. Για να το κάνουμε αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουμε το αυτοκίνητο, το όχημά μας και να πατήσουμε Add Component. Στη συνέχεια θα πάμε εδώ πέρα και θα επιλέξουμε New Script και θα αρχίσουμε να γράφουμε το πρώτο μας script. Εδώ πέρα μπορούμε να ονομάσουμε το script μας όπως θέλουμε και επειδή αναφέρεται στην κίνηση θα το ονομάσουμε move. Υπάρχουν τρεις γλώσσες προγραμματισμού τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά εγώ θα χρησιμοποιήσω τη C Sharp η οποία, μοιάζει αρκετά με Java. Οπότε πατάμε create an και στη συνέχεια βλέπετε ότι εδώ πέρα μας έχει δημιουργηθεί το scriptάκι μας το οποίο υπάρχει και εδώ πέρα. Οπότε κάνοντα διπλό κλικ θα δούμε ότι μας ανοίγει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο λέει μόνο develop Και συνέχεια μας εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα το, ε, Αυτά εδώ πέρα τέλος πάντων τα παράξενα καταλαβιστικά πράγματα Λοιπόν θα ζουμάρω λίγο για να βλέπουμε καλύτερα τι κάνουμε Στην ουσία όπως βλέπετε μας έχει έτοιμο το σώμα ε, του script Δηλαδή public class θα θυμίζει λίγο το public static void main από την java Ωραία ας πούμε ότι αυτό είναι κάτι αντίστοιχο Ωραία θα διαγράψουμε το void start. Ωραία, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσουμε για την ώρα. Στην ουσία, εδώ πέρα θα γράψουμε σε μελλοντικά σκεπτάκια τι θέλουμε να γίνεται με το που ξεκινάει το παιχνίδι μας. Οπότε, θα το διαγράψουμε. Θα βγάλουμε τα κενά και θα κρατήσουμε. Θα διαγράψουμε την τελευταία γραμμή, η οποία με ενοχλεί. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι μας έχει το void update, όπου μα εξηγεί και τι κάνει. Λέει update is called once per frame. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καρέ θα παίρνει και θα καλεί αυτή τη συνάρτηση. Θα κάνει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να πολύ καταλαβαίνετε τι λέω για την ώρα. Όταν ασχοληθούμε περισσότερο με την Java, ίσω όλα αυτά να αποκτήσουν νόημα. Για την ώρα, απλώ διαγράφουμε όλα τα περίτα, ε, όχι πως μα δημιουργούν πρόβλημα αν υπάρχουν, και κρατάμε αυτό. Πατάμε tab λοιπόν για να πάμε λίγο πιο μέσα. Δεν είναι όσο βαρύ το πιστεύετε και θα δείτε πω σιγά σιγά όλα αποκτάνε νόημα, οπότε μην φύγετε κατευθείαν με το που δείτε τα scripts. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνει το αυτοκίνητό μα είναι να κουνιέται. Ωραία. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιε συναρτήσει που έχει μέσα η Unity. Κοινώ, θα πρέπει να αρχίσουμε να γράφουμε κώδικα. Αρχικά, αυτό που θα κάνουμε είναι να γράψουμε transform. Όπου στην ουσία επιλέγουμε. Ε, μα το βγάζει κατευθείαν εδώ πέρα. Ωραία. Που μα έχει transform. Μα έχει δύο transform. Θα επιλέξουμε αυτή που είναι με το μικρό. Τα, ε, το μικρό T. Οπότε κάνουμε κλικ, διπλό κλικ και απλώ μα το επιλέγει κατευθείαν. Θα πατήσουμε τελεία και βλέπετε ότι μα εμφανίζονται κάποιε άλλε επιλογέ. Θέλουμε λοιπόν να επιλέξουμε συνέχεια Translate. Ξέρω πω είναι λίγο παράξενο και ίσω να μην βγάζει πολύ νόημα, αλλά για την ώρα ακολουθήστε με όπω πάει και θα δείτε τι ακριβώ γίνεται. Οπότε, τώρα θα ανοίξουμε μία παρένθεση και εδώ μέσα μα λέει τι πρέπει να βάλουμε. Μα λέει Vector 3 Translation. Οπότε θα βάλουμε vector 3, που στην ουσία vector 3 αναφέρεται στις, στους τρεις αξονές μας. Οπότε θα το πούμε vector 3, δηλαδή θέλουμε να κάνει κάτι με αυτόν τον άξονα και πού θέλουμε να το κάνει. Ωραία. Ε, δηλαδή ποιον άξονα θέλουμε να τραβάει στη συγκεκριμένη περίπτωση, πού θέλουμε να κουνιέται. Οπότε vector 3, τελεία. Και στη συνέχεια θα επιλέξουμε πού θέλει να μας πάει. Οπότε θέλουμε να μας πάει μπροστά. Forward. Οπότε έτσι θα κάνουμε το αυτοκίνητό μας να κουνιέται μπροστά θα κλείσουμε ε, την παρένθεση. Ωραία. Και στη συνέχεια θα βάλουμε ερωτηματικό. Όπω ήταν και στη Java. Και βλέπετε ότι τώρα φαίνεται ότι κάτι τέλο πάντων λογικά πρέπει να δουλέψει. Οπότε πατάμε Control και Save. Κατεβάζουμε κάτω το script μα και όταν πατήσουμε Play, θεωρητικά πρέπει να δούμε το αυτοκίνητό μα να κουνιέται. Και όπω βλέπετε, ήδη έχει ξεφύγει. Ξεφεύγει με μια γρήγορη ταχύτητα και πηγαίνει λίγο πλάγια. Για να το δούμε καλύτερα, θα πάρουμε το Scene, το Game και θα το βάλουμε εδώ δίπλα. Όπου βλέπετε ότι κατευθείαν χωρίζεται. Οπότε θα ξεζουμάρουμε λίγο το συν, θα πατήσουμε play και βλέπετε ότι το αυτοκίνητό μα φεύγει στα πλάγια. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν, το έχουμε, ε, δεν έχουμε βάλει το σωστό rotation ίσως ε, μέσα από το blender. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μέσα στη Unity ώστε να μην μπεδευόμαστε τόσο πολύ με το blender. Λοιπόν, Οπότε, α πάμε πίσω στο script όπου είναι ήδη ανοιχτό. Οπότε, είδαμε ότι το forward δεν δουλεύει. Οπότε, α το ξεγελάσουμε και α το πούμε ότι θέλουμε να πάει για παράδειγμα left, στα αριστερά. Θα πατήσουμε πάλι Ctrl Save, Ctrl S. Θα πάμε πίσω στη Unity, θα πατήσουμε Play και τώρα βλέπετε ότι το αυτοκίνητό μα κουνιέται μπροστά, όπω θέλαμε. σω πάλι να μην λειτουργεί, οπότε θα, Ίσως να χρειάζεται να πείτε, α πούμε, Control Right, έτσι ώστε να πάει από την άλλη πλευρά. Καλό θα είναι να πειραματιστείτε και να το πειράξετε, ε, να πειράξετε το rotation μέσα στο Blender, μέχρι να δείτε ότι λειτουργεί όπω θα έπρεπε ε, μέσα στη Unity, παρά να πειραματιζόμαστε με αυτά. Αλλά λόγω χρόνου καλύτερα να το πειράξουμε από εδώ πέρα. Ωραία. Αυτό τώρα που γίνεται είναι ότι κάθε καρέ Ωραία, 60 φορέ το δευτερόλεπτο, λοιπόν, αν ο υπολογιστή σα το αντέχει, που κατά πάσα πιθανότητα το αντέχει, ε, μα παίρνει και μα κουνάει το αυτοκίνητό μα κατά μία μονάδα. Γιατί vector3.left είναι ότι μα το κουνάει κατά μία μονάδα, κατά ένα unit τέλο πάντων. Για να το περιορίσουμε αυτό, ωραία, ε, θα πρέπει να βάλουμε μία ταχύτητα. Θα πρέπει να ορίσουμε μία ταχύτητα. Δηλαδή θα πρέπει αυτό που είναι στην ουσία ένα, να το πολλαπλασιάσουμε με κάτι άλλο έτσι ώστε να το πάρουμε και να το κάνουμε εμείς ό,τι ε, θέλουμε. Οπότε θα αφήσουμε κενό χωρίς να είναι απαραίτητο, α ας μην αφήσουμε καλύτερα, δεν μας πειράζει, μπορούμε και θα το πολλαπλασιάσουμε λοιπόν, ε, το αστεράκι είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού, θα το πολλαπλασιάσουμε επί μία ταχύτητα, όπου για παράδειγμα ας βάλουμε ότι είναι 10. Ωραία. Και συνέχεια θα πατήσουμε Ctrl Save. Πηγαίνοντας λοιπόν τώρα εδώ πέρα και πατώντα Play, βλέπετε ότι το αυτοκίνητό μα απλώ φεύγει με ακόμη πιο γρήγορη ταχύτητα. Για να το αλλάξουμε αυτό, χωρί να κατεβάσουμε σε κάτω του ενό ε, τιμέ, τέλο πάντων, αυτό εδώ πέρα που έχουμε, θα πολλαπλασιάσουμε όλο αυτό, όλο αυτό επί time. Delta time. Που στην ουσία αυτό σημαίνει ότι δεν θα ανανεώνεται κάθε καρέ, αλλά θα πηγαίνει με βάση το χρόνο. Δηλαδή σταθερά ε, ίσως να θυμάστε από παλαιότερα παιχνίδια, ξέρω εγώ, όταν ένα παιχνίδι κολούσε, γενικότερα τα πάντα πήγαιναν πιο αργά, όπω το Tetris. Μπορεί να κολούσε για παράδειγμα και κατέβαιναν πιο αργά τα τουβλάκια. Δεν είχαν σταθερή ταχύτητα. Ε, ενώ στα νέα παιχνίδια, σε αντίθεση, παίζεται multiplayer. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει το multiplayer με βάση αυτόν που έχει τον πιο αργό υπολογιστή. Γι' αυτό Πάντα θα βλέπετε το καρέ, θα κουνιάσετε μπροστά, απλώ θα το βλέπετε πιο κομματιαστά. Παρ' όλα αυτά δεν θα κινήσετε πιο αργά. Οπότε, αν το πολλαπλασιάσουμε επί time.delta time και πατήσουμε ctrl S, και συνέχεια πάμε πίσω στη Unity και πατήσουμε play, θα δείτε ότι το αυτοκίνητό μα κουνιέται πολύ πολύ πιο αργά. Που αυτό είναι στην ουσία αυτό που θέλουμε. Όμω με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να το χειριστούμε. Και επίση δεν μπορούμε να χειριστούμε την ταχύτητα πολύ εύκολα. Α πάμε να το φτιάξουμε αυτό. Αυτό το 10 λοιπόν. Θα πάρουμε και θα το ορίσουμε ω μία ταχύτητα. Δηλαδή, ω μία μεταβλητή. Αν θυμάσαι από την Java, στην ουσία μεταβλητέ περιέχουν μέσα κάποιε τιμέ. Οπότε, θα γράψουμε public, με συγχωρείτε, public, float, που είναι ένα τύπο μεταβλητή, όπου είναι ένα δεκαδικό στην περίπτωσή μα, και θα το ονομάσουμε για παράδειγμα speed. Ωραία, και θα πούμε ότι η ταχύτητά μα θέλουμε να είναι 10, αφού βλέπουμε ότι πάει καλά. Και θα βάλουμε ερωτηματικό. Και εδώ πέρα, αντί για 10. Θα πάρουμε και θα το πειράξουμε και θα γράψουμε Speed και όπω βλέπετε μα το εμφανίζει ήδη. Πατάμε Ctrl Save λοιπόν, πηγαίνουμε πίσω στη Unity και πατάμε Play. Όπω βλέπετε το αυτοκίνητό μα συνεχίζει να κινείται με την ίδια ταχύτητα, αλλά αν κάνουμε κλικ πάνω στα μάξη, βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια νέα μεταβλητή Speed. Κάποιε φορέ να ξέρετε ότι όταν βάζετε τέτοιε μεταβλητέ, ίσω να μην τι αναγνωρίσει κατευθείαν η Unity, οπότε καλό θα ήταν να κλείσετε και να ξανανοίξετε τη Unity για να δουλέψει. Οπότε, αν πάρουμε τώρα το Speed και το ανεβάσουμε πάνω. Α πούμε, το παίρνουμε και το βάζουμε στο σχεδόν 100 και πατήσουμε Play, θα δείτε ότι το αυτοκίνητό μα φεύγει πολύ πιο γρήγορα. Αν πάλι το πάρουμε και το πάμε, α πούμε, στο 1 και πατήσουμε Play, θα δείτε το αυτοκίνητό μα πάει πολύ πιο αργά. Οπότε, από εδώ πέρα, μέσα από τη Unity, τόσο εύκολα μπορούμε να επηρεάζουμε την ταχύτητα που θέλουμε να έχει ένα αυτοκίνητο. Κάτι που είναι καλό να το μάθετε από την αρχή είναι ότι αν πατήσουμε, για παράδειγμα, Play. Και πειράζουμε από εδώ την ταχύτητα. Βλέπετε ότι επηρεάζεται σε πραγματικό χρόνο. Μπορούμε να την πάμε και πίσω, όπω βλέπετε. Ωραία, η ταχύτητα μα πηγαίνει αρνητικά. Ε, αλλά όταν σταματήσουμε το Play, βλέπετε ότι επανέρχεται εκεί που ήταν. Οπότε μπορείτε να πειράζετε ό,τι θέλετε να έχετε το Play, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα αποθηκευτεί και πρέπει να τα σημειώσετε κάπου ε, για να βρείτε τι ιδανικέ τιμέ. Λοιπόν, για να κάνουμε το αυτοκίνητό μα τώρα να κινείται όποτε εμεί το θέλουμε και να μην κινείται όλη την ώρα. Ωραία, θέλουμε να το κάνουμε δηλαδή να κινείται όταν πατάμε W ή όταν πατάμε το πάνω βελάκι. Θα πάρουμε και θα βάλουμε ένα If Statement ή αλλιώ για όσου ξέρουν να από την τρίτη λίγιο μία αν. Δηλαδή θα γράψουμε if, θα βάλουμε παρένθεση και τώρα εδώ μέσα θα γράψουμε τι ακριβώς θέλουμε, ε, τι κάθε πότε θέλουμε να ενεργοποιείται στην ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε από κάτω. Δηλαδή θα πούμε ότι αν input. Τελεία, ωραία και στη συνέχεια γράφουμε get key. Που μα τα βγάζει όλα, δηλαδή όταν το input, αυτό που θα λάβει τέλο πάντων είναι get key, θέλουμε να πούμε ποιο ε, πλήκτρο θα πάρει, θέλουμε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο, key code, τελεία και ποιο πλήκτρο θέλουμε να επιλέξουμε. Όπου εδώ πέρα για παράδειγμα θα επιλέξουμε το απάρο. Οπότε λέμε τώρα, θέλουμε όταν θα πατιέται το πάνω βελάκι, ωραία, είναι ίσω λίγο περίπλοκο, αλλά μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε τα σκεπτάκια κατευθείαν έτσι ώστε να μην δεν χρειάζεται να αποστηθήσετε κάτι στην ουσία. Ε, όταν συμβαίνει αυτό, κλείνουμε τις παρενθέσεις λοιπόν. Προσέξτε να είναι καλά κλεισμένε όλες τις παρενθέσεις. Θέλουμε τότε να συμβαίνει αυτό εδώ πέρα. Και όπως είχαμε πει ε, από την ε, Java, καλό θα είναι να αφήνουμε ένα κενό πιο μέσα. Θα μου πείτε δεν έχει αγγείλες εδώ πέρα, αλλά ας πούμε ότι αυτό θεωρείται μία γραμμή ε, από, το συγκεκριμένο, από την ε, C Sharp που χρησιμοποιούμε. Ε, ωραία, οπότε τώρα παίρνουμε, το σώζουμε και πηγαίνουμε πίσω στη Unity. Οπότε ας πατήσουμε Play και βλέπετε ότι τώρα δεν γίνεται τίποτα. Αν πατήσουμε όμω το βελάκι πάνω, βλέπετε ότι το αυτοκίνητο αρχίζει πραγματικά να κινείται. Κάθε φορά που πατάω το βελάκι, το αυτοκίνητο κινείται. Όταν το αφήνω, δεν κάνει τίποτα. Αν πατήσω πίσω, δεν γίνεται τίποτα. Για να το φτιάξουμε αυτό, λοιπόν, παίρνουμε αυτό το if όπω είναι και μπορούμε να το κάνουμε αντιγραφή. Ωραία, και συνέχεια επικόλυση. Και να πούμε ότι όταν για παράδειγμα πατάμε το down arrow, οπότε down arrow μα το βγάζει πατώντα D, θέλουμε να πηγαίνει. Ε, στα αριστερά που στην ουσία είναι το μπροστά μας Αλλά με μείον speed Δηλαδή να πηγαίνει προς την άλλη κατεύθυνση Πατάμε control save και βλέπουμε τα αποτελέσματα Οπότε ε, βγάζουμε το play Πατάμε play και βλέπετε ότι τώρα πηγαίνει μπρος και πίσω Όπως ακριβώς ε, θέλαμε. Τώρα επίση μπορεί να θέλουμε να το κάνουμε το αυτοκίνητο επίση να περιστρέφεται. Για να το κάνουμε αυτό είναι λίγο πιο ε, είναι λίγο διαφορετικό. Θα το πάρουμε αυτό όπω είναι, copy paste. Όπω βλέπετε, δεν χρειάζεται να θυμάστε κάτι ιδιαίτερο. Απλώ εδώ πέρα δεν θα πούμε transform. That, ε, translate, αλλά θα πούμε rotation. Rotate. Ε, όπου θα πούμε up, που σημαίνει ότι θέλουμε να γυρνάει γύρω από τον άξονα τον ψ δηλαδή θέλουμε έτσι όπως είναι καρφωμένο γύρω από εκείνο τον άξονα να γυρνάει αν το βάλουμε επί speed λοιπόν ε, η ταχύτητα που γυρνάει με την ταχύτητα που κινείται δεν, δεν συμβαδίζουν και πολύ οπότε καλό θα είναι να δημιουργήσουμε μια νέα μεταβλητή οπότε παίρνουμε και κάνουμε copy αυτό Opa. paste και θα το βάλουμε για παράδειγμα rotation speed οπότε γράφουμε για παράδειγμα rot και speed Καλό είναι να το βάζετε, ξέρω εγώ, κάθε φορά που διαχωρίζετε, α πούμε, τι λέξει σα, κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, έτσι ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο. Αυτό για παράδειγμα θα το πάρουμε και θα το ορίσουμε ω ε, 50, έτσι ώστε να γυρνάει πιο γρήγορα. Οπότε τώρα εδώ πέρα δεν θα αφήσουμε το speed, αλλά θα αφήσουμε, θα γράψουμε rot ε, speed. Δεν θα το έχουμε μείον, θα το έχουμε κανονικά όπω είναι. Επίση, δεν θέλουμε να είναι με το κάτω βελάκι, γιατί έτσι θα γυρνάει και θα κουνιέται και πίσω και συγχρόνω θα γυρνάει. Α, ε, θέλουμε να γίνει με το. Που είπαμε ότι θέλουμε να είναι, δεν ξέρω. Οπότε θα το αφήσουμε για την ώρα. Left arrow enter, Ctrl control, S. Και πατώντα το play, λοιπόν, βλέπετε ότι προχωράμε. Πατώντα το αριστερό βελάκι, τώρα γυρνάει. Γυρνάει προ τα δεξιά, βέβαια. Ε, δεν μα ενοχλεί αυτό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι εδώ πέρα το rotation speed ε, να το αλλάξουμε σε μείον. Και στη συνέχεια για να γυρνάει και από την άλλη πλευρά θα γράψουμε εδώ πέρα ε, right arrow. Right arrow το βγάζει κατευθείαν, οπότε πρέπει να διαγράψουμε όμως ε, αυτό γιατί μας το προσθέτει ας πούμε και το speed δεν θα είναι μείον αλλά ε, αυτό που έχουμε. Πατάμε S λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με το αυτοκινητάκι μας και όπως βλέπετε κινείται κανονικά. Ε, εντάξει δεν είναι και το πιο ρεαλιστικό, ο πιο, πιο ρεαλιστική κίνηση αλλά λειτουργεί καλά. Θα ανοίξουμε λοιπόν, θα ανεβάσουμε λίγο τις ταχύτητες που έχουμε εδώ πέρα. Ε, όπου έκανα χαζομάρα γιατί είμαι μέσα στο play. Οπότε τώρα αυτά δεν θα αποθηκευτούν, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε πως φαίνεται. Οπότε πατάμε στο game, σε περίπτωση που έχετε πατήσει αλλού, και βλέπετε ότι το αυτοκίνητο κινείται κανονικά. Βλέπετε όμω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν είμαστε εκτό του δρόμου, βλέπετε ότι το αυτοκίνητο συνεχίζει να πετάει. Αυτό είναι κάτι που θα επιλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο, επειδή αυτό ήδη έχει παρατραβήξει. Αλλά κάτι ακόμα, μια μικρή πινελιά για να γίνει λίγο πιο όμορφο το παιχνίδι σα. Παίρνουμε λοιπόν το game, το βάζουμε εδώ πέρα για να μην μας ενοχλεί, θα βάλουμε το skin και θα πάρουμε και θα βάλουμε πάνω στο δρόμο, ωραία, θα βάλουμε άσφαλτο. Για να το κάνουμε αυτό, έχω βρει μια εικόνα, ε, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, μισό λεπτό, κρίνουμε εδώ πέρα το μόνο develop, δεν μας χρειάζεται, αυτή η εικόνα. Όπω στην ουσία πρόκειται για ένα κομμάτι δρόμου. Ε, προσέξτε όμως ότι όταν την είχα πρωτοπάρει ήταν κάθετος ο δρόμος, ήταν δηλαδή κάπως έτσι. Ε, και όταν πήγα να το βάλω εδώ πέρα δεν ε, ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή ο δρόμος δεν συνέχισε στο έτσι αλλά πήγαινε στο έτσι. Επειδή δεν ξέρω πώς να το γυρίσω μέσα από τη Unity, ε, με το GIMP απλώ το πήρα, το έκανα rotate ή με οποιοδήποτε πρόγραμμα βασικά, μπορείτε ακόμη και έτσι να το γυρίσετε. Ε, το παίρνετε και το σώζετε γυρισμένο, και στη συνέχεια μπορείτε να το πάρετε και να το ρίξετε στη Unity. Οπότε, παίρνουμε το δρόμο, το ρίχνουμε εδώ κάτω. Ωραία, και στη συνέχεια το παίρνουμε και το ρίχνουμε εδώ πέρα. Όπω βλέπετε, είναι λίγο τραβηγμένο και επίση πάλι φαίνεται πω είναι στραβό. Οπότε, θα το πάρω, θα το διαγράψω και επανέρχομαι σε λίγο μόλι το έχω περιστρέψει όπω πρέπει. Ωραία, λοιπόν το έφτιαξα, οπότε ας το πάρουμε, ας το ρίξουμε μέσα. Εναλλακτικά θα μπορούσατε απλώ να αλλάξετε τι διαστάσει του δρόμου και να το κάνετε πιο λεπτό εδώ πέρα και πιο φαρδί εδώ, αλλά α το έχουμε έτσι. Ωραία, και τώρα βλέπετε ότι ο δρόμο φαίνεται αρκετά καλύτερα. Βέβαια, είναι όλο τραβηγμένο. Για να το αλλάξουμε αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα υλικό με αυτό το δρόμο. Για να το κάνουμε αυτό, θα πατήσουμε δεξί κλικ, νιου, ε, όχι δεξί κλικ, ε, σκέτο, και στη συνέχεια θα πάρουμε και θα ε, επιλέξουμε Create και Material, όπου εδώ πέρα έχουμε το υλικό μας. Θα το ονομάσουμε Road και εδώ μέσα θα πάρουμε το δρόμο και θα τον ρίξουμε. Οπότε τώρα δεν θα πάρουμε και θα ρίξουμε κατευθείαν ε, το texture που έχουμε πάνω στο δρόμο, αλλά θα ρίξουμε Road εδώ πέρα. Δεν αλλάζει κάτι, αλλά αν πάμε εδώ στο Χ, ας πούμε, και αντί για ένα ε, ε, γράψουμε 5, Βλέπετε ότι γίνεται ε, κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε λοιπόν να το πάρουμε και να το κάνουμε tile, δηλαδή να επαναλαμβάνεται ως προς τον χ, αλλά θέλουμε ως προς τον ψ. Οπότε απλώς γράφουμε για παράδειγμα 10 και βλέπετε ότι φαίνεται ε, πολύ καλύτερα. Οπότε λοιπόν, αν πάμε και πατήσουμε play τώρα, βλέπετε ότι έχουμε το αυτοκίνητό μας πάνω σε έναν δρόμο. Φυσικά μπορούμε εναλλακτικά να επιλέξουμε... Πειράξουμε τέλο πάντων το αυτοκίνητό μα, να ανεβάσουμε λίγο την ταχύτητα, λίγο το rotation speed και έτσι να το κάνουμε λίγο πιο αγωνιστικό. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε το πιο γρήγορο αυτοκίνητο του κόσμου. <laughs> και έτσι λοιπόν μπορείτε να φτιάξετε ένα απλό παιχνιδάκι, αλλά αρκετά διασκεδαστικό νομίζω. Θα δούμε σε μεταγενέστερα επεισόδια επίση πώ μπορούμε να κάνουμε λίγο καλύτερη την ποιότητα εδώ κάτω, γιατί αυτό είναι λόγω χαμηλών ε, ρυθμίσεων ποιότητα. Αυτά λοιπόν με το σημερινό για τώρα. Ελπίζω να σα άρεσε και να σα. Κέντρισα κάπως ενδιαφέρον ε, σχετικά με τη Unity Ίσως να αργήσει να βγει το επόμενο επεισόδιο για τη Unity Και ήδη άργησε να βγει και αυτό Γιατί ε, παράλληλα με εσά Αυτά που παρουσιάζω στην ουσία ε, Δεν έχει και πολύ καιρό που τα μαθαίνω Οπότε Ελπίζω να δικαιολογούμε Οπότε, όση ώρα παίζουμε με αυτό το φοβερό παιχνιδάκι το οποίο έχουμε φτιάξει με το αυτοκίνητο το οποίο πετάει. Ε, τα λέμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, Ίσως να κάνετε και κάποιο share για να το δουν περισσότερα άτομα. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Και μέχρι το επόμενο και τώρα, να είστε όλοι καλά. Γεια σε όλου.